της Νίκος Αθανασίου μαζί μας για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλημέρα σας κύριε. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Βάια, καλημέρα Τάσο. Τι έγινε? Ματσάρα κάνει χθες ο Μίτογλου. Και ο δικός σου δεν ήταν κακός. Ποιος είναι ο δικός του? Εντάξει. Ο δικός μου ποιος είναι? Ο Σλούκας. Ως Λούκας, ε. Κοίταξε, στη δημιουργία ήταν πολύ καλό. Τα σούδια του μπήκαν, αλλά στη δημιουργία ήταν καλό. Τον έχει φτύσει η μπάλα τρεις φορές. Ναι, ρε. Στο ένα τρίποντο μπαίνει, βγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, στη δημιουργία ήταν πολύ καλό. Εντάξει, δεν υπήρχε ο Μητογλωτές. Πραγματικά. Τρομερός. Και νομίζω ήταν και εξαιρετικό. Με συγχωρείτε και το κοντάρισμα του Αταμάν. Έχει κλείσει φωνή, τι συνέβη. Ναι, ναι, όχι. Όλα με κατευχήν. Από μέρα σε μέρα. Ναι. Μόνο βελτίωση. Όλο και χειρότερα, ε. Κατάλαβα. Ο στόχος είναι να προλάβουμε το μάτς επόμενης Πέμπτης με τη Ρεν. Κατάλαβα. Μα τόσο καλά, ε. Κατάλαβα. Όχι, όχι, εντάξει μου. Κάνα δύο μέρες ακόμα. Κάνα δύο μέρες να κάνουμε. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά για να πω εγώ εδώ αυτό που είπε και ο Βάιος όσον αφορά το Χουάνκαρ, γιατί okay, νομίζω έχει παρατραβήξει όλο αυτό το κακόγουστο αστείο σχετικά με το αν τραυματίστηκε, αν τραυματίστηκε, αν υπήρχε αντικειμενικός τραυματισμός, αν έβγαλε αίμα και αν δεν έβγαλε αίμα. Εντάξει, ακούμε τρομερά πράγματα. Το ακούμε τρομερά πράγματα τα οποία. Δεν πειράζει. Τα οποία δηλαδή δεν τιμούν και αυτούς που τα λένε έτσι. Κυρίως, θα έλεγα εγώ, συνεχίζεις. Ναι, το θέμα είναι ποιος τα λέει και αν έχεις απαιτήσεις από αυτούς που τα λένε. Από τη στιγμή που δεν έχεις απαιτήσεις, όλα τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα στη ζωή. Γενικότερα, έτσι, όχι μόνο τώρα για την περίπτωση του Χουάνκαρ, ο οποίος εχθές προσπάθησε να προπονηθεί, ζαλίστηκε, πήγε στο ιατρείο του προπονητικού κέντρου και έμεινε εκτός. Να δούμε αν θα μπει σήμερα με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα το οποίο του δημιούργησε η κροτίδα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάποιοι. Τέλος πάντων. Νόμιζαν ο Παναθηναϊκός έχει στερηθεί τον βασικό αριστερό του μπακ ήδη σε δύο παιχνίδια. Έτσι, ήταν εκτός το μάτς με τη Ρεν και εκτός το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και να δούμε αν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Λαμία. Τώρα, όσον αφορά το σκεπτικό της απόφασης που είπε πριν και ο Βάιος για το άσα έγινα στον τρέμπι με τον Ολυμπιακό, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα και όσοι δεν γνωρίζουμε την τέχνη, να την πω έτσι, της νομικής, ότι το κατηγορητήριο επί της ουσίας φέρνει, ή μάλλον η λογική, φέρνει ακόμα, το σκεπτικό, φέρνει ακόμα σε πιο δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό εν όψη της εκδίκασης, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω και να λέω πολλά πράγματα, να περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα εκδώσει και η ΕΠΟ σχετικά με όσα έγιναν σε αυτό το παιχνίδι. Πάντως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όλοι σε αυτή τη χώρα έχουν καταλάβει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ. Σε πρώτη φάση, σε πρώτο βαθμό αποτυπώθηκε αυτό νομικά, έτσι, με την απόφαση της ΣΟΥΠΑ. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει το, κατά τη γνώμη μου, αυτονόητο, έτσι, να υπάρξει μια ίδια απόφαση και από την εφέσεων της ΕΠΟ. Σου λέω για μένα το σημαντικότερο, Νίκο, το έλεγα και με τον Τάσο στο ξεκίνημα της εκπομπής, το σημαντικότερο στην υπόθεση του σκεπτικού και της δημοσιοποίησης του είναι η απόδειξη των όσων έλεγε ο Παναθηναϊκός. Ότι δηλαδή ο γιατρός προσπαθούσε να άλλαζε μάλλον την γνωμάτευσή του με δύο λέξεις κλειδιά τα οποία ελάφρυναν την κατάσταση, την υπόθεση για υπέρ του Ολυμπιακού. Και το need που έγινε want. Ότι χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο και έγραψε στα αγγλικά θέλουν να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό λέει αθλητική δικαστής. Ναι, αυτό λέει το σκεπτικό. Ναι, και δεν είναι μόνο μία επιβεβαίωση των όσων έλεγε ο Παναθηναϊκός, είναι και μία επιβεβαίωση των όσων έλεγε και ο Τάσος. Έτσι, καλά, εντάξει. Το ρεπορτάζ το δημοσιογραφικό. Όχι, γιατί εντάξει, κάτσε ρε Τάσο. Το ξέρω εσύ, Νικόλα. Γιατί όταν εδώ, ναι, όχι, δεν πειράζει, θα τα πω εγώ, δεν χρειάζεται. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις στο σκεπτικό της απόφασης οι δικαστής να έχει γράψει ότι έχουν διορθωθεί από πάνω κάποια πράγματα στην γνωμάτευση, ή τέλος πάντων έχουν αλλάξει. Έτσι, και το ρεπορτάζ έλεγε ότι άλλαξε την αρχική του γνωμάτευση και έγινε ολόκληρη ιστορία για το ότι αυτό ήταν ένα ψέμα. Τελικά αποδεικνύεται ότι καθόλου ψέμα δεν ήταν. Και γενικά από όσα ακούγαμε όλο εκείνο το βράδυ από την πλευρά του Ολυμπιακού για το ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει βαθμούς, για το ότι ο Παναθηναϊκός έφυγε από το γήπεδο, διεκόπη το μάτς υπευθύνη του, για το ότι ο Χουάνκαρ δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για 0 στα 10. Ναι, ισχύει αυτό που δεν έχει βγει τίποτα αληθινό. Έτσι, πραγματικά. Είναι φοβερό.
Αλλά οκ, okay, τέλος πάντων, να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι, κάθε ομάδα σε τέτοιες περιπτώσεις έχει μια δική της υπερασπιστική γραμμή, την οποία θα την υπερασπιστεί, θα την ακολουθήσει, ακόμα λέγοντας και πράγματα το, ξέρεις, που μοιάζουν λίγο ακραία. Γι' αυτό εγώ στέκομαι στα γεγονότα. Τα γεγονότα λένε λοιπόν ότι η δικαστής παραδέχεται ότι με όσα άκουσε και με όσα διάβασε από τις εκθέσεις των αξιωματούχων του παιχνιδιού, βλέπει δύο παρεμβάσεις στην ομάδευση του γιατρού, οι οποίες ουσιαστικά ευνοούσαν την εγκαλούμενη ΠΑΕ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 35η σελίδα, νομίζω, του σκεπτικού, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλό θα είναι να το συζητάμε σήμερα. Όχι, λέω ότι είναι σημαντικό, γιατί πολλά έχουμε ακούσει. Φυσικά. Να μην το αφήνουμε και έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το οποίο δεν αμφισβητεί κανείς, πραγματικά κανείς, ούτε ο ίδιος ο γιατρός του αγώνα, είναι ότι όταν πήγε ο Χουάνκαρ στο γιατρείο του γηπέδου για να εξεταστεί, έτσι, ο γιατρός του αγώνα είπε ότι δεν μπορεί ο παίκτης να συνεχίσει. Ναι. Εκεί κανονικά το γράφεις και φυλάκια, τέλος. Πάνω μετά από μία ώρα, δύο ώρες, τρεις μέρες, μία εβδομάδα θα μπορούσε ο παίκτης να αγωνιστεί, είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και να μην παρουσιάζουμε πάντα, ξέρεις, τα πράγματα όπως μπορεί να μας βολεύουν. Εδώ τις πραγματικότητες, υπάρχουν κάποιες αλήθειες, έτσι, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν σε πρώτο βαθμό από την δικαστή στη Super League. Αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν, νομίζω. Εντάξει, θα δούμε, παραλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει και στην εκδίκαση της ΕΠΟ. Είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Για να επιστρέψουμε και λίγο στο αγωνιστικό, υπάρχουν δύο παιχνίδια μέχρι τη διακοπή, τα οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει για να πάει στην νέα διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, όντας πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είναι το μάτσο Σαββάτου με τη Λαμία και έπειτα το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Νομίζω ότι από τα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στην επαρχία φέτος, είναι με διαφορά το πιο δύσκολο αυτό του Σαββάτου, απέναντι στη Λαμία, την οποία την έχει μεταμορφώσει προς το καλύτερο ο Λεωνίδας Βόκολος, μια ομάδα η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε μάθει να παίζει ένα, εντάξει, okay, να μην το πάντει ποδόσφαιρο, αλλά με ένα πολύ αμυντικό στυλ ποδοσφαίρου. Είδαμε το καλοκαίρι έκαναν σημαντικές μεταγραφές ενισχύοντας την ποιότητα της ομάδας μεσοεπιθετικά, με πρώτο και καλύτερο τον, σε εισαγωγικά δικό μας, τον Καρλίτος, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Παίζει ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου με τον Βόκολο και νομίζω ότι η δύναμη της φετινής Λαμίας αντικατοπτρίζεται πλήρως από την παρουσία της στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. 15 ποντάκια έχει η Λαμία. Πολύ... Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά και είναι εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Βόκολος και σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.